από την έλξη της κατάρας δεσμών. Η πηγή είναι πιο βαθιά. Ακολούθα. Πιο πνιγυρά και από τα καταγόγια του Μούσπελχάιμ. Και σχεδόν το ίδιο αρωματικά. Θα φταίει ο Φίμπουλ Γουίντερ γι' αυτό. Αν όμως είναι να τα βρουν οι δυο τους... Η συμμαχία μας είναι προσωρινή, Μιμίρ. Οτιδήποτε πέρα από αυτό χρειάζεται εμπιστοσύνη. Έλα τώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ευθύνεται ο κράτος για το μαρτύριό σου. Ιδιώστας έχετε μεγάλο μέρος της ευθύνης για το μαρτύριό μου. Ελάτε, ας δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μέσα από εδώ. Όχι. Κάτι δεν πάει καλά. Το ξόρκι μου ξεφεύγει από τον έλεγχο. Τα κάνει ο Φίμπουλ Γουίντερ αυτά. Δεν καταλαβαίνεις. Θα αποσχιστώ από το βασίλειο. Τι πρέπει να γίνει. Κάτι που ήλπιζα να μην χρειαστεί. Μάλλον δεν έχω άλλη επιλογή. Φάλκι! Άντε, πάμε. Τόσο καιρό μπορούσες να αποφύγεις την κατάρα του Όντιν. Όχι. Του ανακάλυψε όταν ξεκλειδώσατε το ταξίδι στα βασίλεια. Και δεν λύνει τίποτα. Αυτή η μορφή έχει πολλούς περιορισμούς. Χαμώτο! Πρόσεχε που πατάς. Αυτή η υγρασία κάνει τα φυτά πιο επιθετικά. Αδερφέ, πιστεύεις ότι θα μας συγχωρέσει αν τη βοηθήσεις? Δεν γνωρίζω. Θέλω να βοηθήσω. Έπειτα θα δούμε. Σωστά. Θυμίζω αυτή την αγορά. Εδώ έρχονταν από τα χωριά και εμπορεύονταν. Γιατί δεν την ανοικοδόμησαν? Πήγαν όλοι άραγε. Μπορεί να αποτραβήχτηκαν. Να κρύφτηκαν στους αγριότοπους και να κάλυψαν τα ίχνη τους με μαγεία. Δεν έχουμε τρόπο να μάθουμε πόσοι απέμειναν ή πώς να τους βρούμε. Και συμφέρεται, το αλώνησαν το μέρος, έτσι. Χάρη στον φίλο σου, τον Μιμή. Δεν ήταν ιδέα μου ο πόλεμος με τους Βάνιερ. Ιδέα μου ήταν ο γάμος που θα τον τελείωνε. Μεγάλη επιτυχία, τι να σου πω. Η ειρήνη αποδείχθηκε τόσο καταστροφική όσο και ο γάμος μας. Εισέβαλε ξανά, αμέσως αφού εξορίστηκα. Αγορά, ε! Φαίνεται ότι εγκατέλειψαν πολλά καλούδια. Κρίμα να μαζεύουν σκόνη. Είναι και αυτό μία άποψη. Θέλεις να τα βρεις. Πίσω σου, πρόσεχε!
Θυμάμαι πως ο αδερφός σου έκανε άσχημη σκηνή. Γιατί τον αναφέρει συνέχεια? Δεν σου πέφτει λόγος για τον αδερφό μου. Τα φυτά γίνονται πιο επικίνδυνα όσο προχωράμε. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να είναι. Άκουσε. Ξέρω πόσο ζόρικα μπορεί να είναι με τους συγγενείς. Με το Σύντρι δεν μιλιόμασταν τόσο καιρό που ένιωθα λες και δεν είχα αδερφό. Η αλήθεια είναι ότι φταίω κι εγώ λίγο σ' αυτό, γιατί έτσι. Αλλά εγώ και πάλι κατηγορούσα κυρίως αυτό. Σου ακούγονται γνώριμα όλα αυτά. Και τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω πως δεν ήτανε αυτό το τέλος. Μόλις βάλαμε μυαλό, ήταν λες και δεν είχε περάσει ούτε μία μέρα. Ξανά έγινε ο ίδιος κακός πελάς, όπως ήταν πάντοτε. Έτσι είναι η οικογένεια. Πρέπει να τους έχεις... Τι έκανε ο Όντιν και κατάφερε να τους διώξει όλους? Τι όπλα ανάγκασε να τους φτιάξουν οι νάνοι? Πόσα προκλήθηκαν μόνο από το μυαλό? Μπορεί ένας άνδρας να κάνει τόση ζημιά? Εξαρτάται από το όπλο και τον άνδρα. Αυτό το ποτάμι κάποτε ήταν γεμάτο με βάρκες επισκεπτών από άλλα χωριά. Πρώτη φορά το βλέπω τόσο άδειο. Τι βρήκες, σαν να λάβει. Τι είναι αυτό? Όχι τώρα, αδερφέ. Έχουμε παρέα. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ακόμα. Στάσου! Αν δεν
θες να βγάλεις τα σωθικά σου. Δικό σου, μεγάλε. Ο λαός σου δεν δέχεται επισκέπτες. Δεν έχω ιδέα. Δεν είναι πια ο λαός μου. Έλα πάνω! Σίγουρα νιώθεις τυχερός που να δώσει το σαμάρι σου όμπρο. Σκάτα! Πάμε! Καλύτερα να πάμε να τον πάρουμε. Να είσαι σε επιφυλακή. Σιωπή. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Ο μονόφθαλμος έστειλε κι άλλον θεό να κάνει τη βρωμοδουλειά του. Είχε δουλειά ο Θόρ. Δεν υπηρετούμε τον Όντιν. Όχι. Τότε διαλέξατε επικίνδυνο μέρος για τουρισμό. Έτσι δεν είναι. Έλα τώρα. Δεν χρειάζονται αγριάδες, αδερφέ. Α, την ξέρω αυτή τη φωνή. Ξέρεις, θα σου κόβα το κεφάλι. Αλλά μάλλον κάποιος με πρόλαβε. Ναι, πάντα παρατηρητικός, αδερφέ. Όχι, δεν είσαι αδερφός μου. Πούλησες την αδερφή μου σε ένα... κάθαρμα. Για χάρη της ειρήνης. Α! Αλήθεια. Και πού είναι? Μ? Και η αδερφή μου πού βρίσκεται? Σε ένα μπουντρούμι του Άσγαρντ? Είναι ζωντανή? Απάντησέ μου! Θα το λύσουμε με αίμα, λοιπόν. Όχι! Τι είναι αυτό? Πώς μιλάς με τη φωνή της? Εγώ είμαι Ίγκβη. Δεν προλαβαίνω να εξηγήσω. Άκουσέ με. Αυτοί οι άντρες με υπηρετούν. Ήρθα για να πάρω πίσω ό,τι μου έκλεψαν. Πολύ αργά. Δεν μπορείς να επανορθώσεις ό,τι έγινε. Μπορώ. Θα το κάνω. Ας τους τώρα να περάσουν. Ώστε... την υπηρετείτε. Α, όπως όλοι. Λύστε τον. Γιατί με κρέμασες έτσι, βρε κακομούτσουνη παλιόγρια! Αχ, πάψε, Μπλάβρ. Έλα εδώ. Για δες, βρήκα αυτήν που έψαχνα. Λέω να κάτσω να τα πούμε. Τι λες, σοβαρά? Κάνω ό,τι θες. Αδερφέ, αν δεν σε πειράζει, θέλω να τα πω με τον Άρχοντα Φρέιρ. Συγγνώμη που ξεκινήσαμε με λάθος τρόπο, ξένε. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μόνο Aesir σε αυτά τα μέρη. Δεν βλέπουμε φιλικά πρόσωπα συχνά. Αυτό είναι φιλικό πρόσωπο, σωστά? Τον λένε Κράτο. Και όχι, η Aesir είναι στο Βάναχάιμ. Έκαναν εισβολή πριν από... έχασα το μέτρημα. Ποιο είναι το σχέδιό σου? Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αδερφέ, ίσως να ήμουν χρήσιμος. Αν θες τις συμβουλές μου. Είμαι ανοιχτός σε βοήθεια. Η αποστολή σου θα είναι πολύ πιο εύκολη χωρίς εμένα στη μέση. Γύρνα για μένα όταν τελειώσεις. Οπότε μπορείς να με βοηθήσεις στο σιδηρουργείο όσο μου λες τα πάντα.
Ε, κράτε! Όσο δουλεύεις για την αδερφή μου, κοίτα να μην τα κάνεις, μαντάρα. Δεν το έχει με τη συγχώρεση. Φοβάμαι πως είναι λίγο αργά. Λοιπόν... Τώρα που έφυγαν οι περισπασμοί... Έχω κάτι να σου πω, αν θες να ακούσεις. Μίλα, λοιπόν. Τον θυμό που νιώθεις για τον αδερφό σου, τον ξέρω καλά. Έχεις αδερφό? Τον έλεγαν Θύμο. Όταν ήμασταν μικροί, τον πήραν δύο θεοί που είχαν αιμονή με τις προφητείες. Οι θεοί της πατρίδας μου σπάνια αφήνανε επιζώντες. Οπότε όταν έμαθα ότι ζούσε, ήταν πολύ αργά για να επανορθώσω. Ο θυμός του τον έστρεψε εναντίον μου. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να τον αγαπώ. Θεωρείς παράδειγμα, θυμό μου. Μόλις τώρα γνώρισες τον Φρέιρ και παίρνεις ήδη το μέρος του. Δεν παίρνω τώρα. Όχι. Απλώς μοιράζεσαι τη σκέψη σου για κάτι που δεν γνωρίζεις. Ένας αρχαίος. Πιάσε αυτό που έπεσε και πέτα το. Ξέρω τι κάνεις. Εκμεταλλεύεσαι το νύχτο μου για να σε αφήσω να ζήσεις. Προσπαθώ μόνο να βοηθήσω. Μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Δεν με ενδιαφέρουν τα λάθη σου. Έχω κάνει κι εγώ δικά μου. Ευχαριστώ.
Όλοι είναι τόσο πρόθυμοι να με συμβουλεύσουν. Λες και ξέρουν εμένα ή τις ανάγκες μου. Έχασα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου επειδή με έσωσες παρά τη θέλησή μου. Ήταν δικό μου αίμα, δικό μου λάθος. Ο Μπάλντουρ δεν ήταν τέλειος, αλλά ήταν δικός μου. Το ξέρω. Ξέρεις. Πιστεύεις πως μπορείς να καταλάβεις τον πόνο του να χάνεις το παιδί σου? Ναι, μπορώ. Είχες κι άλλο παιδί πριν τον Ατρέα? Έλεγαν Καλλιόπη. Καλλιόπη. Τι συνέβη? Πέρασε πολύ καιρός. Ξέχνα το. Δεν έπρεπε να έρθω. Λέρα, τσίρα, τρέπα! Όταν υψώνουν τις ασπίδες τους. Πρέπει να πάμε στο παρατηρητήριο. Θα χρειαστεί να περάσουμε από την κοιλάδα. Από εδώ. Ξέρω για τον γιο σου. Το σωστό είναι να μάθεις κι εσύ για την κόρη μου. Ο ανελέητος θεός που υπηρετούσα με ξεγέλασε και με έβαλε να καταστρέψω ένα χωριό. Δεν ήξερα ότι η γυναίκα μου και το παιδί μου ήταν εκεί, ώσπου το αίμα τους έβαψε τα χέρια μου. Ορκίστηκα να πάρω εκδίκηση. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Έχισα το αίμα χιλιάδων και έκανα στάχτη τον Όλυμπο. Αλλά οι ενοχές δεν έφυγαν ποτέ. Μπορεί να με σκοτώσεις, Φρέγια, αλλά δεν θα σου φέρει γαλήνη.
Ίσως να μην ψάχνω την ήρθα. Νόκεν! Τόσο κοντά στο χωριό! Το τραγούδι τους κάνει άθρωτους τους συμμάχους τους. Δεν θα περάσεις αν δεν τα καταστρέψεις όλα. Σχεδόν δεν το αναγνωρίζω. Παίζαμε κρυφτό με τον Φρέι στα σπαθά. Τα απογεύματα κλέβαμε μελόψωμο από τη μεγαλία του. Την εποχή της θερισμού γλεντούσαμε μέχρι να βγει ο ήλιος. Τι έπρεπε να επιστρέψω εδώ. Να τα θυμηθώ ξανά όλα αυτά. Η μεγάλη αίθουσα. Ρημαγμένη. Ήθε να μη λυγίσει η Φρέια. Το άλλο μισό λύπη. Ήθε να μας προστατεύει πάντα. Ένα παλιό ρητό καταστατεύει. Τους ακούω μέσα. Τους ακούω μέσα. Ετοιμάσου να τους καθαρίσεις. Ah!
Όντιν δεν αρκέστηκε σε όσα έκανε σε μένα. Βεβήλωσε και κάθε ανάμνηση του σπιτιού μου. Να χαίρεσαι που έχεις καλές αναμνήσεις από το σπίτι σου. Στη Σπάρτη, μας έπαιρναν παιδιά από τους γονείς μας και μας μεγάλωναν στην αγωγή. Κάναμε βάδινοι, πνιγόμασταν. Παλεύαμε για ξεροκόμματα ή με αναμενιστικοί. Οι μεγαλύτεροι μας έδερναν μέχρι που δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι. Το βράδυ πηγαίναμε σπίτι μόνοι μας ή μας έτρωγαν οι λύκοι. Έτσι γίνονται οι Σπαρτιάτες. Αυτά τα φυτά συμπεριφέρονται όπως η στήλη καταφρόνησης που βρήκαμε παλιά στους πρόποδες του Midgard. Αν λάβουμε υπόψη πως μεγαλώνουν οι Σπαρτιάτες, δεν είναι παράξενο που πήγες έτσι. Η μοίρα σου ήταν προκαθορισμένη. Η μοίρα μπορεί να νικηθεί. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Όταν οι Νόρν μου είπαν τη μοίρα του γιού μου, νόμιζα ότι μπορούσα να την αλλάξω. Και ξέρεις τι έγινε τελικά. Νόρν, οι μοίρες αυτού του τόπου. Σωστά. Αν αψηφίσεις την προφητεία, θα υποστείς τις συνέπειες. Ο Ατρέας θα συμφωνούσε μαζί σου για την προφητεία. Ακολουθεί τυφλά μια μοίρα που προέβλεψαν οι κρίτες. Εξαφανίστηκε για δύο μέρες προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι ο υπέρμαχός τους που θα πολεμήσει στο Ράγναροκ. Τι? Ξέρω όλες τις προφητείες του Ράγναροκ. Δεν υπάρχει υπέρμαχος στον Γιγάντα. Είναι μία που έκλειψε η Κροά. Χάρη στον υπέρμαχο, τα βασίλεια σώζονται στο Ράγναροκ. Μόνο το Άσγκαρθ χάνεται. Μαζί του και ο Όντιν. Άρα τόσο καιρό. Παρά την αιμονή του με το Ράγναροκ, Όντιν αγνοεί ένα βασικό στοιχείο. Μπράβο, Κρόα. Ο Ατρέας δεν θα γίνει πιόνι της προφητείας. Ακόμη αν τη στέκεσαι στη μοίρα, ακόμη κι αν προβλέπει νίκη. Δεν θα στείλω το γιο μου στον πόλεμο. Δεν είναι Σπαρτιάτης και δεν θέλω να γίνει. Σε μένα για την προστασία του παιδιού σου. Η τραγωδία μου δεν σου έγινε μάθημα.
Βάζοντάς τα με τη μοίρα, σπαταλάς πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσες να περάσεις μαζί του. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει κάποιος να στον πάρει. Να κουνήσεις τον δαυλό από την άλλη για να κάψεις το σάμινο που κλείνει το δρόμο. Μπορείς να κουνήσεις τον δαυλό από την άλλη για να κάψεις το σάμινο που κλείνει το δρόμο. Μπορείς εσύ ειδικά να αποφεύγεις τον πόλεμο μετά από τόσους θεούς που σκότωσες. Γνωρίζω καλά το τίμημα του πολέμου. Και εγώ όχι. Με το τίμημα που πλήρωσα για να λήξει ένα. Κοίτα γύρω σου κάτω. Κοίτα τι συμβαίνει όταν δεν πολεμάς το κακό. Είναι ένας από τους υπασπιστές του Όντιν. Ετοιμάσου. Αν σκοτάρας, Καρδάρ. Yeah!
έφτασες. Ακόμα και αν με σκοτώσεις. Με έχεις φέρει στα όρια μου σήμερα με τις αμπελοφιλοσοφίες σου. Θα σκάσεις επιτέλους για να σκοτώσεις τίποτα. Άντε, πάμε! Μην μου πεις να σκοτώσω ξανά. Τι? Σκοτώνω για να προστατέψω το γιο μου, για να βοηθήσω φίλους. Αλλά δεν θα γίνω το τέρας κανενός. Ποτέ ξανά. Δεν έχεις δικαίωμα επιλογής. Όχι με τόσα που μου χρωστάς. Δεν με ενδιαφέρει τι χρωστάω. Θα σε βοηθούσα έτσι κι αλλιώς. Μου στέρισαν τόσα πολλά και υποτίθεται ότι πρέπει να τα ξεχάσω. Φρέια. Αρκετά. Πάμε. Είναι πίσω από εκείνες τις πόρτες. Εκεί.
Νιώθω την προέλευση της μαγείας που με κρατά στο Μίγδαρ. Τι είναι αυτό το μέρος? Το σπίτι μου. Εδώ γεννήθηκα. Περίμενε. Κάτι δεν πάει καλά. Όπιν πέρα! Ρίζες του Ιγκδρασίλ, δεμένες με κόμπους του Όντιν. Ώστε έτσι τα κατάφερε. Άντε! Πια! Φρέια! Νίθχογκ! Ο πλάσμα! Ανήκει στον Όντιν! Όχι! Προστατεύει τις ρίζες του Ιγκδρασίλ, όπου θα βρίσκονται. Ο Μπάσταρδος βασιζόταν σε αυτό. Τώρα έχεις την προσοχή του! Μην το κάνεις! Μη στέκεσαι απλώς εκεί! Κουνήσου! Πρέπει να φτάσω στις ρίζες! Μην αφήσεις Ha!
Τελείωσε. Τελείωσε. Ναι. Αλήθεια. Τελείωσε. Και τώρα που έχεις αυτό που έψαχνες. Υποθέτω ότι... σε αυτό το σημείο, πρέπει να σε συγχωρέσω ή να σε σκοτώσω.
Και τι αποφάσισες? Ειλικρινά, δεν μπορώ τίποτα από τα δύο. Ένα κομμάτι μου είναι ακόμα τόσο θυμωμένο και πάντα θα είναι. Πάντα θα είναι θυμωμένο. Αλλά όχι. Δεν είσαι εσύ που πρέπει να πεθάνεις. Αυτό το βλέπω. Άκου. Όλα όσα συνέβησαν μεταξύ μας. Μη δίνεις εξηγήσεις. Όχι σε μένα. Όχι γι' αυτό. Δεν έχω μετανιώσει που σου έσωσα τη ζωή. Και δεν πρόκειται. Αλλά την απόφαση της ζωής ή του θανάτου του έπρεπε να την πάρεις εσύ. Δεν έπρεπε να σου στερήσω την επιλογή.